Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα η οποία ενδείκνυται για συγκρίσεις, όμως και για ουσιαστικό διάλογο πάνω στα ζητήματα της οικονομίας. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω με μια παρατήρηση, δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο. Είμαι από το 2009 σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κοντά στα 10 χρόνια, παρακολουθώ από παιδί τη Βουλή. Ειλικρινά μένω άναυδος, δεν έχω ξαναδεί ποτέ παρόμοια συμπεριφορά, όχι αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πολιτικού αρχηγού, να απευθύνεται με αυτό το ιταμό και αυταρχικό ύφος απέναντι σε εκλεγμένους βουλευτές. Και μάλιστα, σας παρακαλώ κύριε Καράγλου, μην διακόπτετε. Κύριε Μητσοτάκη, θα ακούσετε με ψυχραιμία, έχετε νεύρα, θα ακούσετε το σχόλιο μου. Είμαι πολύ ήρεμος. Έχετε πολλά νεύρα το τελευταίο διάστημα, είναι λογικό. Αλλά θα ακούσετε το σχόλιο μου. Μια συμπεριφορά που αν οφείλετε στο γεγονός ότι έχετε νεύρα, γιατί το έχετε ξανακάνει, να διατάζετε εκλεγμένο βουλευτή να περάσει έξω και να απευθύνεστε με αυτόν τον ιταμό τρόπο στον πρόεδρο της Βουλής και να κουνάτε το δάχτυλο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν είναι τα νεύρα σας ή αν είναι στοιχεία του χαρακτήρα σας. Να συμπεριφέρεστε ως κακομαθημένο κολεγιόπεδο που νομίζετε ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι τσιφλίκι που σας κληρονόμησε ο πατέρας σας. Δεν είναι όμως. Εδώ είναι ο ναός της δημοκρατίας. Μπορεί στη ζωή σας κάποια πράγματα να τα βρήκατε εύκολα, αλλά αυτή η ίση και η έπαρση είναι επικίνδυνη για ανθρώπους που διεκδικούν εξουσία. Και αλίμονο αν πάρουν μεγαλύτερη εξουσία ποτέ από αυτήν που νομίζουν ότι έχουν. Και έρχομαι τώρα όχι στο θέμα του προϋπολογισμού αμέσως, διότι δυστυχώς για άλλη μια φορά στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης ακολούθησε τον ίδιο ολισθηρό δρόμο, τον οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά στη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, όπου τον είδαμε να έρχεται εδώ και να κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους ως μειοδότες, εθνικούς μειοδότες. Τον είδαμε να φτάνει στο κατώτατο σκαλί της αθλειότητας και να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι πούλησε τη Μακεδονία στους Ευρωπαίους εταίρους, προκειμένου να πάρει την μη περικοπή των συντάξεων. Με δύο λόγια, ότι έκανα συναλλαγή. Και σας ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη, η συναλλαγή θέλει δύο. Γιατί δεν κατονομάζετε με ποιον έκανε αυτή τη συναλλαγή? Με τον κύριο Γιούγκερ, με την κυρία Μέρκελ, με τον κύριο Μακρόν, με ποιον έκανε αυτή τη συναλλαγή? Αυτό όμως, πέραν του γεγονότος ότι είναι ένα πρωτοφανές ολίσθημα, αποδεικνύει και την ψεύτικη πίστη του κυρίου Μητσοτάκη στο λεγόμενο ευρωπαϊκό ιδεώδες, την εμπιστοσύνη του στην Ευρώπη και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρώπη, κύριε Μητσοτάκη, για την οποία αγωνιζόσασταν ότι πρέπει να μείνουμε? Η Ευρώπη της συναλλαγής, της φτηνής, η Ευρώπη που συναλλάσσεται προκειμένου να κερδίσει και δίνει με αυτόν τον άθλιο τρόπο θέματα τα οποία έχουν κρίσιμη σημασία και εθνική για μια χώρα προκειμένου να μην μειώσει συντάξεις? Και Μητσοτάκη, με τον τρόπο που πολιτεύεστε αποδεικνύετε ότι δεν είστε ευρωπαϊστής, αλλά ευρωπαϊστής με αφήγημα Σαλβίνη και Όρμπεν. Και με συνθήματα Μιχαλολιάκου, δυστυχώς. Γιατί ο κύριος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής έθεσε πρώτος αυτή την φαϊνή ιδέα, αυτό το σενάριο. Και την επομένη, την ίδια αθλειότητα την επαναλάβατε στο συνεδριό σας. Αλλά εκεί πήγατε και ένα σκαλί παρακάτω.
μετά τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος θυμήθηκε την εποχή του εμφυλίου πολέμου και αναπαρήγαγε τα συνθήματα της Χρυσής Αυγής σε σχέση με τον Άρη Βελουχιώτη και το Χαβιάρι και τα άλλα ωραία χαριτωμένα που γράφουν οι χρυσαυγίτες στον διαδικτυακό τους τόπο, βγήκατε εσείς και αφού επαναλάβατε την αθλειότητα περί συναλλαγής, είπατε το εξής, που δεν ξέρω αν το καταλάβατε όταν το λέγατε, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να μην το καταλάβατε. Είπατε να τελειώνουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι για αυτά που κάνει, αλλά για αυτά που πιστεύει. Ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, η τελευταία φορά που κάποιοι σε αυτόν τον τόπο αποφάσισαν να τελειώνουν με την αριστερά για αυτά που πιστεύει, ήταν όταν άνοιξαν τα ξερονήσια και οι φυλακές και χωρίστηκαν και διχάστηκαν οι Έλληνες σε εθνικόφρονες και εθνοπροδότες. Κουνάτε το χέρι προφανώς γιατί δεν έχετε καταλάβει πόσο μίσος κρύβουν αυτές σας οι αναφορές.